το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η πρώτη εκπομπή που έβγαλε στην επιφάνεια αυτή τη μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή και του ταλέντου. Και θυμάστε, κυρίες και κύριοι, όταν είχαμε αναφερθεί στην Ελένη Πούτση. Έλενα Πούτση. Έλενα Πούτση, συγγνώμη. Ευτυχώς μου διόρθωσε στα έλεγα. Μη σχαλάσουμε. Μη σχαλάσουμε. Για ένα όνομα ζούμε. Εντάξει. Το Ελένη το έκανε Έλενα. Ναι. Η Έλενα Πούτση, κυρίες και κύριοι, η οποία πρώτη από την εκπομπή, όταν είχε κάνει κάτι δηλώσεις καταπληκτικές, είχαμε μιλήσει και για τον πατέρα της, τον Κώστα Πούτση. Και πόσο περίφανο. Και τον θείο, τον Αναξίμαθρο Πούτση. Αναξίμαθρος είναι ο θείος. Θείος στρατιωτικός. Ο στρατηγός Αναξίμαθρος. Το Πουτσάρι, είπαμε. Ναι. Λενάκη, έκανε δήλωση. Για να δούμε τι δήλωσε η Έλενα Πούτση. Μιλάμε για την κυρία Πούτση. Ναι. Σωστά το είπα. Η Έλενα Πούτση είναι. Ναι, Πούτση. Και έχει αλλάξει τελείως και ήταν κάπως αλλιώς, δεν το ξέρω. Δεν έχει αλλάξει και τελείως, αλλά έχει αλλάξει εν μέρη. Θα μου το πισταθεί σε μένα. Όχι. Έλα, σε μένα. Ήταν παρόμοια με αυτό που είχε πριν. Αυτό που έχει τώρα. Θα σκάσω τώρα, πες μου. Μπαμ, κάνε μπαμ. Δεν πρόκειται να σου το πω. Ήταν με αυτό. Τρομερά περίεργο. Κυρίες και κύριοι, μεγάλη αποκάλυψη. Το όνομα λοιπόν Ελένη Πούτση έχει καταλήξει σε αυτή τη μορφή. Έλενα Πούτση. Μετά από αλλαγές. Δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Εκεί κατέληξε. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Πώς μπορεί να την έλεγαν πριν καταλήξει στο Έλενα Πούτση. Θα χρειαζόμασταν και τη βοήθειά σας, βέβαια. Έλενα Πούτση. Πούτσε. Όπως Ντούτσε. Και μπορούμε να βρούμε και να προτείνουμε μερικά επίθετα για να βοηθήσουμε την περίπτωση. Δηλαδή να μην αισθάνεται, ρε παιδί μου, άσχημα. Μπορείς να το κάνεις σύνθετο το επίθετό σου και να του δώσεις μια άλλη διάσταση. Μπορεί να είναι η Μαριπούτσι όπως το Μακρυπούλια που λέμε. Ναι, Μακρυπούτσι. Ή να είναι το Πούτσογλο όπως το Κούλογλο. Πολύ ωραία. Στέλνει και καταγωγή. Είναι πρόσφυγα. Ή μπορεί. Κατσαλώνει. Όπως λέμε Κατσαντώνη, α πούμε. Μπορεί να είναι η Έλενα πάλι πουτσαλιά. Η Έλενα. Αυτό είναι ωραίο και ψάχνει. Η Έλενα πάλι που σε λέει. Αυτή η επανάληψη θα δώσει άλλη διάσταση. Και εσείς φίλοι τηλεθεατές, αν έχετε κάποιο προτινόμενο όνομα για την Έλενα Πούτση, στείλτε το με ένα SMS γράφοντας ρο αλφα και ενώ το όνομα που προτείνετε και στείλτε το στο 54991. Να είναι συναφές όμως, δεν είναι συνάδεια. Δεν θα το αλλάξει το τέλος το όνομα, θα το κάνει Μαρία Πούτση. Σας το λέω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, κύριε Σκύρι, δεν γίνεται. Λοιπόν. Κυρίες και κύριοι, μόλις επιστρέψουμε θα πάμε στο ίντερνετ και στα βίντεο που εσείς στείλατε και βέβαια θα έχουμε τους Μοντερέκ ζωντανά σήμερα εδώ στην εκπομπή. Τα παιδιά ήρθαν από την Αθήνα και θα τα σπάσω στο ράδιο αρπίνα. Έρχονται τα έσομαι. Πες ένα, πες ένα. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Πες ένα, ένα. Δεν είναι. Τσακ Νόρις, τσακ Νόρις. Διαβάσουμε τα πάντα. Δεν τα γίνει. Λοιπόν, όταν επιστρέψουμε να διαβάσουμε τη μερικά αυτά. Ίσως, ίσως. Πείτε, σταματήστε μας. Μετά το break. Σταματήστε μας, θα πάρουμε τους δικηγόρους πρώτα. Γιατί το θέλω, πώς είναι κακό. Μοσελίδα, θα μείνει μαζί. Αχ, κυρίες και κύριοι, αλήθεια σας το λέμε, ονειρευόμαστε μια τηλεόραση που θα μπορούσαμε να διαβάσουμε όλα αυτά που μας στείλατε. Μας πεθάνατε τώρα, μας πεθάνατε. Δεν υπάρχει αυτό που γίνεται. Ονειρευόμαστε μια τηλεόραση τέτοια, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή η τηλεόραση. Οπότε θα πούμε μερικά. Έχουμε πάρει πολύ στα σοβαρά το θέμα της Έλενας Πούτση. Το δράμα της κοπέλας μας έχει αγγίξει και μας είχατε προτείνει διάφορα ονόματα για να βοηθήσουμε να διαβάσουμε μερικά από αυτά. Πρέπει να πούμε ότι ίσως το δημοφιλέστερο είναι το Έλενα Λογοπούτση. Λογοπούτση, το οποίο ταιριάζει τόσο πάρα πολύ. Αλλά έχουν να κάνουν πολλά με. Έχουν πολιτικές, δηλαδή για πες με. Υπάρχουν κι άλλα με πολιτικούς. Υπάρχει το Έλενα Πουτσοτάκι. Υπάρχει το Έλενα Πουτσαρέα, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Υπάρχουν κάποια. Α, υπάρχει το Έλενα Γιαννάκου Πουτσίκου, το οποίο ευθέως παραπέμπει επίσης πολιτικό. Και υπάρχουν και τα τοπονύμια που έχω συγκεντρώσει εγώ εδώ. Είναι Πουτσίδου αν είναι Ποντία, Πουτσάκι αν είναι Κριτική και Πουτσοπούλου αν, είναι, αν μιλάμε για Πελοποννήσια. Εμένα πρέπει να πω ότι το αγαπημένο μου βέβαια ήταν το Έλενα Αλ Πουτσίνο από το Αλ Πατσίνο. Αλ Πατσίνο, με διεθνή καριέρα. Ήρθαν. Και πάρα πολλά.
Αλλά ήρθαν 800 μηνύματα μέσα σε λίγα λεπτά. Έχετε ιδέες πάντως. Μπράβο, έχετε πολύ. Πάντως να σας πω κάτι μέσα σε όλη αυτή την τρέλα. Μόνο έτσι έχει νόημα να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε σε αυτή την τηλεόραση. Την υγεία σας. Κύριε, να είναι καλά. Βέβαια, υπάρχουν. Κάποιος φίλος είπε ότι την λέγανε Έλληνα Παπούτσι, αλλά δεν την εξέφραζε και το έκανε Έλληνα Πούτσι. Τη στέλνευε. Είπε να το μεγαλώσει λίγο. Ανόητε. Ανόητε. Φύγελα έτσι ευγενία. Έλα ρε μία ευγενία σώσουμε. Δεν θέλουμε πολύ να πάρουμε φωτιά. Και εμείς έχουμε εδώ κορίτσια που τα λένε ευγενία Σαμαρά. Εσύ Σαμαρά τώρα κυρία μου. Πού πας κυρία Σαμαρά. Πώς θα κάνεις καριέρα. Τι θα το κάνεις. Θα βρω ένα από όλα αυτά. Πόσα μηνύματα έχουμε. Ωραία, Παναγία, πτύζουμε σήμερα. Άσε το άλλο που μάθαμε. Μας ενημερώσαν στο διάλειμμα ότι αυτά τα κρεβάτια τα μασάζ είναι ιδιωτική εταιρεία και αυτό όλο το κάνει για διαφημιστικούς λόγους. Δηλαδή η άλλη πήγε 450 φορές. Θα σου κάνω εγώ τον έμπορα. Έτσι δεν μπορεί. Άλλοτε χάνεις, άλλοτε κερδίζεις. Πόσες δοκιμές να κάνει πριν το αγοράσει το κρεβάτι. Ωραία, τι τραβήξαμε σήμερα. Πολύ ωραία. Έλενα. Ελενάκι, πραγματικά να σε καλά. Μια φορά ρίζε εδώ. Σε βάλουμε ανάμεσά μας. Έλα, έλα, όχι αλήθεια, έλα, έλα. Εσύ έλα, τιμητικά. Τιμητικά προσεκτικά. Λοιπόν, Ευγενία μου, πάμε στο ίντερνετ, κύριε Σίκη, πάμε στο ίντερνετ. Yeah. Λοιπόν, το πρώτο βιντεάκι που θα δούμε, μας το έχει στείλει η Ελένη και είναι ένα... Ποια Ελένη, την πρόσκληση. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Πάλι πετάσαι για φύσμα. Μα σαν την πούτση πετάγεται. Ναι, ρε παιδάκι. Δώσε μου. Άντε, δεν πήγαινε. Γεια σας. Πάμε στο βίντεο. Ένα ρώσικο ζώο πάνω που συμβαίνει με κάθε τράπεζα, όπως συμβαίνουν εδώ και σε εμάς. Ας το δούμε. Να πεταχτώ σαν την πούτσι. Δεν τρέπετε λίγο. Αυτό που παρακολουθούμε να πούμε ότι είναι τηλεοπτική εκπομπή, έτσι. Ναι, είναι. Ένα τηλεπαιχνίδι, κάτι είναι ρίφη. Είναι. Όχι, είναι reality. Όχι. Και είναι γεγονός, δεν είναι κάτι στημένο. Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι πόσο καλά το παρακολουθεί ο σκηνοθέτης. Τρομερός. Κοίτα εδώ, ανάποδος γερανί. Γερανί, όλα δουλεύουν. Όπως δείτε τι γίνεται, παιδιά. Σιγά το σπίτι να βγάλετε κανένα μάτι, παιδιά. Κυρίες και κύριοι... Αυτός είναι παρουσιαστής. Σπούτσισε. Το ερμουσέ, αλλά να σπούτσισε. Απ' το στόμα μου την πήρες. Σπούτσι. Αχ, Παναγία μου. Γιάννη, έχουμε άλλο, έχουμε άλλο. Ρίξε, ρίξε. Ρίξε, ρίξε. Κάτσε με, κάτσε με. Απ' το στόμα μου. Από την πίεση. Σε ένα άλλο βίντεο είχε κάνει παράπονα. Ότι ο διευθυντής του σχολείου λέει δεν με φώναζε ποτέ με το επίθετο μου. Γιατί άραγε. Για μάντεψε. Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το βίντεο βέβαια νομίζω ότι η στιγμή της αλήθειας μας φαίνεται μια χαρά. Ναι, παιδική χαρά μου. Μια χαρά. Οκ, για πάμε. Ο Μιχάλης μας έστειλε το επόμενο, είναι για τους άντρες αυτός. Ο Μιχάλης, ο αδελφός του. Δεν ο Μιχάλης που ο γνωστός. Για να μην εξηγηθούμε και από εδώ και πέρα, είστε όλοι τη γνωστή οικογένεια. Στείλτε και τα επιμονήμά σα. Σα ζητάμε ειλικρινά συγγνώμη, ρε παιδιά. Sorry, αλήθεια δεν μα έχει πιάσει, ξέρετε αυτό το. Το παιδικό είμαστε. Δεν είμαστε άλλε μέρε. Ναι, για πε. Είναι ένα
ένας άντρας λοιπόν. Είναι. Θα σας αφήνω σε κάθε λέξη όπως χρειάζεται. Όπου βαριέται. Εντάξει, όλα τη θυμίζω. Απλά ήταν αγαπημένα. Όλα τα δικά της κάθε μερινά. Δεν μπορούμε. Τι λέει στο Facebook! Το status στο Facebook! Το status στο Facebook είναι ένα πουτσι! Status σε σκίση! Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι! Καλώς ορίσατε στο Ράδιο Μπίλα! Το τελευταίο μάλλον, αυτό ήταν! Φωτίζατε ήταν! Ευχαριστούμε που στείλετε την εκπομπή πάνω στο συγκρότημα. Μπράβο. Έλα. Γεια σου.